Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το σημερινό νομοσχέδιο επιδιώκει με φοροαπαλλακτικά κυρίως κίνητρα την αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που επιδιώκεται αυτό. Έχουν προηγηθεί κι άλλοι τέτοιοι νόμοι, όπως το νομοθετικό διάταγμα της Χούντας του 1972 περί παροχής φορολογικών κινήτρων, ο νόμος 2166 του 1993 περί κινήτρων ανάπτυξης επιχειρήσεων, ο νόμος 4172 του 2013 και βεβαίως οι νόμοι 4438 του 2016 και 4601 του 2019 του ΣΥΡΙΖΑ, οι δύο τελευταίοι νόμοι, περί εταιρικών μετασχηματισμών, αλλά και πλήθος παρόμοιες διατάξεις διάσπαρτες σε διάφορους νόμους. Είναι προφανές ότι όλοι αυτοί οι νόμοι και κυρίως οι πρόσφατοι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν οδήγησαν στα προσδοκόμενα αποτελέσματα στο χώρο των επιχειρήσεων με βάση πάντα τους στόχους που έθεταν. Και αυτός είναι ο λόγος για την σημερινή νέα νομοθετική ρύθμιση από τη Νέα Δημοκρατία. Στην ουσία, με μοχλό τις φοροαπαλλαγές και όχι μόνο του σημερινού νομοσχεδίου επιδιώκεται η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, η επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών του κεφαλαίου, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα στην ελληνική οικονομία προκειμένου να δοθεί όθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτή λοιπόν η καπιταλιστική ανάπτυξη αποτελεί την κοινή βάση η οποία συνενώνει όλους εσάς, όλα τα αστικά κόμματα, και αυτό το νομοσχέδιο ως ένας ακόμα κρίκος που προστίθεται στη σχετική νομοθετική αλυσίδα τελικά κατατάσσεται σε εκείνη την κατηγορία των νομοθετημάτων τα οποία φωτογραφίζουν την αντικειμενική στρατηγική σύγκληση και της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και όλων μεταξύ τους των αστικών κομμάτων. Αν διαβάσει κανείς την αιτιολογική έκθεση, θα δει να γίνεται επίκληση μιας σειράς από επίσημες μελέτες, με πιο πρόσφατες της Εθνικής Τράπεζας και την έκθεση Πισαρίδη, οι οποίες διαπιστώνουν ότι το μέσο μέγεθος της ελληνικής μικρής και μεσαίας επιχείρησης είναι μικρότερο από το μέσο μέγεθος της αντίστοιχης μικρής και μεσαίας επιχείρησης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως σκοπός δε του νομοσχεδίου αναφέρεται η βελτίωση της παραγωγικότητας όλων των επιχειρήσεων, η αύξηση του μεγέθους των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η επιδίωξη οικονομιών κλίμακας και η διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτά γράφει το νομοσχέδιο. Καθώς, όπως αναφέρει και πάλι η αιτιολογική έκθεση, παρατηρείται το φαινόμενο της νηπιακής θνησιμότητας, όπως αποκαλείται, των πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ότι δηλαδή η έλλειψη κινήτρων, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πάβουν τη δραστηριότητά τους σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή τους. Στην ουσία, συνεπώς, το σημερινό νομοθέτημα αποτελεί μια ακόμα παρέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα διαρθρωτικό, όπως το αποκαλείται, πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, κυρίως λόγω της χαμηλής παραγωγικότητας της εργασίας, αυτό του πολύ μεγάλου αριθμού των πολύ μικρών επιχειρήσεων, κυρίως των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό. Πρόκειται για μια κατάσταση την οποία κρίνεται ως προβληματική και η οποία βεβαίως χαρακτηρίζει την ελληνική καπιταλιστική οικονομία και σας απασχολεί φυσικά, όπως απασχολεί και όλα τα αστικά επιτελεία, εγχώρια και διεθνή. Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, την οποία επιλέγεται εδώ με το νομοσχέδιο, είναι για άλλη μια φορά και από άλλη μια κυβέρνηση η προώθηση μιας ποικιλίας εταιρικών μετασχηματισμών μέσω συνεργασιών και συγχωνεύσεων με σκοπό την αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων και με κίνητρο τις φοροαπαλλαγές τους. Πρόκειται φυσικά για εκείνη την πολύ παλιά γνωστή κοινή αστική πολιτική γραμμή την οποία υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις για την προώθηση συνεργειών και συγχωνεύσεων και μάλιστα με προτεραιότητα σε εκείνους τους κλάδους όπου υπάρχει υψηλή προστιθέμενη αξία. Το είπε καθαρά, πολύ καθαρά, ο κύριος Δραγασάκης στη Βουλή στις 15 Φεβρουαρίου του 2019, ως αντιπρόεδρος τότε της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είπε το εξής: ένα από τα βασικά
και διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων. Και ένα δεύτερο είναι ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές σε σχέση με τις μικρές των άλλων χωρών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το οποίο είναι σοβαρό. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αστικό κόμμα που πιστά υπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη από οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται, αναγνωρίζει ότι η αντικειμενικά μικρότερη παραγωγικότητα των μικροεπιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων, αποτελεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Το ίδιο φυσικά διαπιστώνουν η Νέα Δημοκρατία και το σύνολο του αστικού κόσμου, ο ΣΕΒ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σε εκθέσεις τους για την επιχειρηματικότητα τονίζουν ότι η επιτάχυνση της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για την καπιταλιστική ανάπτυξη της χώρας, ειδικά σε συνθήκες οξυμένου διεθνούς ανταγωνισμού. Από εδώ, από την καπιταλιστική ανάπτυξη και τις προϋποθέσεις της, προκύπτουν και εκείνες οι μεγάλες ομοιότητες των σχεδίων Πισαρίδη, του σχεδίου Ελλάδα 2.0 της Νέας Δημοκρατίας και του αντίστοιχου σχεδίου Ελλάδα Plus του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τελικά, πάντα και παρά τις επιμέρους διαφορές σας, όλα τα αστικά κόμματα, επειδή υπηρετείτε ακριβώς τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης και την κερδοφορία φυσικά του μεγάλου κεφαλαίου, συμπίπτεται στις βασικές επιλογές. Θυμίζοντας ότι οι ατσάλινοι νόμοι της καπιταλιστικής οικονομίας θέτουν αντικειμενικά και τα όρια των εκάστοτε ελιγμών σας. Σύμφωνα λοιπόν με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις του αφορούν όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό αναγράφεται. Όλες όμως οι επιχειρήσεις δεν είναι ίδιες. Δεν έχουν τα ίδια προβλήματα. Πώς μπορεί να τσουβαλιάζονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι με τις μικρές επιχειρήσεις των αυτοαπασχολούμενων? Οι πρώτοι, οι όμιλοι, έχουν την αμέριστη βοήθεια του αστικού κράτους σε κάθε τους βήμα, ενώ οι μικροί συνθλίβονται από τον αδυσόπιτο καπιταλιστικό ανταγωνισμό με τους μεγάλους και έχουν από πάνω και τη φορομπηχτική αντιμετώπιση από αυτό το ίδιο το αστικό κράτος. Όχι άλλες αυταπάτες λοιπόν στους αυτοαπασχολούμενους για το μονόδρομο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανταγωνιστικότητα και την υγιή επιχειρηματικότητα που μπορεί δήθεν να ευνοεί ταυτόχρονα και τις μικρές επιχειρήσεις παράλληλα με τις μεγάλες. Και όσο και αν προσπάθησε προχθές στην Επιτροπή ανεπιτυχώς ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών να ισχυριστεί ότι το νομοσχέδιο αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι στις μεγάλες, δυστυχώς γι' αυτόν έρχεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και ορίζει ότι ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις λογίζονται όσες έχουν έως 250 εργαζόμενους και 50 εκατομμύρια ετήσιο τζίρο. Για αυτές λοιπόν κυρίως, τις οποίες στην Ελλάδα βέβαια αυτές τις επιχειρήσεις δεν τις λες και μικρές, οι μικρομεσαίες, για αυτές προορίζονται οι απλόχερες φοροαπαλλαγές του 30% επί των κερδών τους που φέρνει το σημερινό νομοσχέδιο και όλες οι ευεργετικές του διατάξεις, εφόσον φυσικά συμπράξουν και συγχωνευτούν μεταξύ τους. Και είναι άραγε τυχαίο ότι οι πιο θερμοί τελικά υποστηρικτές του νομοσχεδίου αποδεικνύονται οι βιομήχανοι και οι μεγαλοεξαγωγείς, με εκείνο το αλάνθαστο ταξικό κριτήριο του καπιταλιστή που διαθέτουν, αντιλαμβάνονται ότι οι ρυθμίσεις και αυτού του νομοσχεδίου αυτούς θα ωφελήσουν τελικά. Και για το λόγο αυτό βεβαίως τις υποστηρίζουν. Και ας γκρινιάζουν και λίγο για τη μείωση του ορίου των φοροαπαλλαγών από το 1 εκατομμύριο που ήταν στη διαβούλευση και πήγε στις 500.000 ευρώ ή για εκείνες τις διοικητικές άδειες των επιχειρήσεων που τις θέλουν βεβαίως και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στην κατάρτιση αυτού του νομοσχεδίου, μάλλον και αυτού του νομοσχεδίου, συμμετείχαν ενεργότατα οι ενώσεις των βιομηχάνων, όπως παραδέχεται και η ίδια η εισηγητική του έκθεση. Τελικά, αυτό το σλόγγαν περί ενιαίου επιχειρηματικού κόσμου που ακούμε τόσα χρόνια, αποδεικνύεται ένας τεράστιος μύθος για να συγκαλύπτει τη μεροληπτική πολιτική των κυβερνήσεων υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, δείχνοντας κάθε ώρα και στιγμή ότι καμία αστική κυβέρνηση, κανένα μείγμα αστικής διαχείρισης δεν μπορεί να βελτιώσει σταθερά
τη γενική κατάσταση της πλειοψηφίας των αυτοαπασχολούμενων. Καθώς για όλες τις αστικές κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από το πρόσημο που αυτές επιλέγουν για τον εαυτό τους, προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα, τα φορολογικά, τα κινητροδοτικά και τα χρηματοδοτικά, έχουν πάντα οι μονοπωλιακοί επιχειρηματικοί όμιλοι. Για όσους μάλιστα αμφιβάλλουν γι' αυτό, έρχεται ο ίδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης και το ξεκαθαρίζει. Όσα χρήματα είπε πριν από μερικούς μήνες, όσα χρήματα κατευθυνθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, πέραν των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που έτσι κι αλλιώς λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος, θα δοθούν κατά προτεραιότητα στα μεγαλύτερα και πιο δυναμικά σχήματα και όχι σε επιχειρήσεις του ενός, δύο ή τριών εργαζομένων. Τέτοιες επιχειρήσεις, συμπλήρωσε, έχουν πολύ μικρό μέγεθος. Γι' αυτό, αν θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση και στη χρηματοδότηση, θα πρέπει να ακολουθήσουν το δρόμο των συγχωνεύσεων ή και της ενσωμάτωσης σε μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα. Η συντριπτική λοιπόν πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων δεν πρόκειται να ευνοηθεί από τις διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου. Όχι μόνο γιατί αυτό απευθύνεται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά και γιατί οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν πια συγκεντρώσει και πολύτιμη πείρα. Με βάση τις μορφές της συνεργασίας που προτείνει αυτό το νομοσχέδιο, η επιλογή ενός αυτοαπασχολούμενου ποια είναι? Είτε να συμμετέχει σε ένα εταιρικό σχήμα με δυσμενέστερους όρους, είτε να μεγαλώσει η οικονομική του εξάρτηση από μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις, μέσω του franchising για παράδειγμα, ή με έμεση εξάρτηση, είτε ακόμα να οδηγηθεί στη μετατροπή του σε μισθωτό εργαζόμενο. Αυτές είναι οι επιλογές που του δίνει αυτό το νομοσχέδιο. Κανένα όμως από αυτά τα ενδεχόμενα δεν βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας του, ούτε φυσικά το εισόδημά του. Ας δούμε τώρα λίγο και την πείρα από αυτές τις μορφές συνεργασίας οι οποίες εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, το franchising, που έχει ήδη επεκταθεί, ιδιαίτερα στον κλάδο της εστίασης, συχνά έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές για τον μικροεπαγγελματία, οι οποίες του περιορίζουν το εισόδημα, ενώ πολλές φορές επιβάλλουν στο δικαιοδόχο και πρόσθετες δαπάνες, παραδείγματος χάρη για ανακαινήσεις. Οι πλατφόρμες υπηρεσιών, για την eFood μιλώ και για τη Volt και για άλλες, που επεκτείνονται εκτός από την εστίαση τώρα πια και σε κομμάτια του εμπορίου του λεγόμενου μικρού λιανικού, αυτές οι πλατφόρμες ζητάνε προμήθεια 25% από τους μικρούς. Στον κλάδο των μεταφορών να πάμε, στα ταξί, για την Bit που όταν πρωτοξεκίνησε έπαιρνε προμήθεια 6-8% από τους ιδιοκτήτες ταξί, ενώ τώρα έχοντας πλέον καταλάβει και μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, ζητάει 12%. Τελικά, όσοι αυτοαπασχολούμενοι αρνηθούν ή δεν καταφέρουν να αξιοποιήσουν τα συγκεκριμένα κίνητρα, και αυτοί είναι βέβαια οι περισσότεροι που δίνει το κυβερνητικό νομοσχέδιο, είτε γιατί θεωρούν ότι δεν τους συμφέρει, είτε γιατί δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές, τότε πολύ απλά μπροστά τους έχουν να αντιμετωπίσουν έναν ακόμα οξύτερο, πιο οξύ ανταγωνισμό από τους μεγάλους. Το κυβερνητικό νομοσχέδιο λοιπόν δεν απαντά στα σημερινά οξυμένα προβλήματα των χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων και των οικογενειών τους. Και δεν θα μπορούσε βέβαια να συμβεί αυτό, καθώς τα μόνιμα, τα διαχρονικά προβλήματα όλων των αυτοαπασχολούμενων και των επαγγελματιών δεν ξεφύτρωσαν ξαφνικά, ούτε έπεσαν από τον ουρανό ως φυσικά φαινόμενα. Τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων έχουν τη σφραγίδα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων και καμιά τους δεν είναι άμυρη ευθυνών. Για τους μικρούς επιχειρηματίες αυτοαπασχολούμενους επιφυλάξατε όλοι σας ως κυβερνήσεις τη μεταχείριση που επιφυλάξατε και για όλα τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα και την εργατική τάξη της χώρας μας. Την ώρα που οι κυβερνήσεις σας, στην περίοδο της κρίσης και τώρα της πανδημίας, βοηθούσαν με χίλιους δυο τρόπους και ιδίως με ζεστό χρήμα τους επιχειρηματικούς ομίλους, οι αυτοαπασχολούμενοι με την πολιτική σας έβλεπαν και βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται επικίνδυνα και τα χρέη τους να συσσωρεύονται σε τεράστια ύψη στην εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία,
τους δήμους και τις τράπεζες. Τα δίθεν μέτρα στήριξης αποδεικνύονται συνεχώς ανεπαρκή και απλώς ασπιρίνες. Θα χρειαστώ μια μικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Το πρόγραμμα παραδείγματος χάρη της επιστρεπτέας προκαταβολής δεν καλύπτει παρά μια σταγόνα στον ωκεανό των υποχρεώσεων των χαμηλότερων στρωμάτων των αυτοαπασχολούμενων της πόλης και της Πέθρου και αποδείχτηκε πολύ λίγο ακόμα και για τις πιο υποτυπώδεις ανάγκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών τους και η κρατική φοροεπιδρομή εναντίον τους, όπως και εναντίον όλου του λαού, καλά κρατεί, την ώρα που οι φοροαπαλλαγές δεν λένε να σταματήσουν για τους ομίλους. Απορρίψατε μάλιστα όλοι σας, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, πριν ένα χρόνο μέσα στη δίνη της πανδημίας, την πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ για πραγματικά μέτρα ανακούφισης των αυτοαπασχολούμενων της πόλης και του χωριού. Αρνηθήκατε δηλαδή και εξακολουθείτε να αρνείστε όλοι σας να διαγράψετε τα χρέη της επιστρεπτέας προκαταβολής ώστε αυτή να γίνει μη επιστρεπτέα. Αρνηθήκατε και αρνείστε να διαγραφούν οι τόκοι των χρεών των αυτοαπασχολούμενων και τα πρόστιμα, καθώς και το 30% των υπόλοιπων χρεών τους στην εφορία και τις τράπεζες. Αρνηθήκατε και αρνείστε την επιστροφή των αυτοαπασχολούμενων στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, όπως αρνείστε πεισματικά την κατάργηση του έμφυα και του τέλους επιτιδεύματος, τη μείωση του ΦΠΑ και την κατάργηση των έμεσων φόρων στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα καύσιμα, όπως αρνείστε να καταργήσετε τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς για τις μικροεπιχειρήσεις και τα λαϊκά νοικοκυριά. Ενώ επήγει, ειδικά σήμερα, το πλαφόν στην τιμή της κιλοβατόρας και του ρεύματος, η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, καθώς και των χρεώσεων για τις ΑΠΕ. Επήγει η απαγόρευση των διακοπών, όπως επήγει η κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, για την κατάργηση μιλώ, και συνολικά στην ενέργεια. Αυτά είναι σήμερα τα μόνα μέτρα που μπορούν να δώσουν ανάσα, πραγματική ανάσα στους αυτοαπασχολούμενους και συνολικά στα λαϊκά νοικοκυριά. Αυτά διεκδικούν οι αυτοαπασχολούμενοι και το ΚΚΕ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις αυτά τα δίκαια αιτήματά τους. Ταυτόχρονα όμως το ΚΚΕ δεν μασάει τα λόγια του και τους δείχνει και τη μεγάλη εικόνα. Μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος και με δεδομένη τη φιλομονοπωλιακή πολιτική όλων των αστικών κομμάτων, δεν γίνεται και ο σκύλος της καπιταλιστικής ανάπτυξης να είναι χορτάτος και να ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι σύγχρονες ανάγκες των αυτοαπασχολούμενων. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε? Άσχετα αν υπάρχουν κάποιες πρόσχερες μικρές μεταβολές, θετικές ή αρνητικές στο εισόδημα, όπως τα ζητήματα της υγείας, της παιδείας, των υποδομών κτλ. Μπροστά, αντικειμενικά μπροστά στους αυτοαπασχολούμενους, ανοίγονται δύο δρόμοι. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Ο ένας είναι του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Είναι ο δρόμος του οξυμένου ανταγωνισμού, της συγκεντροποίησης, της εξάρτησης από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και από την άλλη, ο δρόμος της κοινωνικοποιημένης ιδιοκτησίας, στον οποίο και οι ίδιοι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να ενταχθούν ως εργαζόμενοι με αναβαθμισμένες όμως συνθήκες δουλειάς, εισοδήματος, δικαιωμάτων. Η δυσαρέσκεια λοιπόν των αυτοαπασχολούμενων, η ανησυχία τους για το αύριο μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε αμφισβήτηση αυτού του δρόμου ανάπτυξης που θυσιάζει πάντα τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Μπορούν να στηριχτούν στην πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, τη μοναδική που θέτει ως κριτήριο της παραγωγής τις σύγχρονες ανάγκες του εργαζόμενου ανθρώπου και όχι τα κέρδη των λίγων και εκλεκτών. Και αυτό να το κάνουν σε συμμαχία με την εργατική τάξη και τη μικρομεσαία αγροτιά. Σε αυτό το έδαφος και οι ίδιοι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να ζήσουν καλύτερα και να απαλλαγούν οριστικά από το βραχνά της ανασφάλειας και των χρεών που καθημερινά τους καταπίνει. Ευχαριστώ. Καταψηφίζουμε φυσικά το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.